Νέοι, πρέπει να κάνουμε κριτήριο της ζωή το μέλλον που μας θερούν. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη οι νέοι μεταξύ μας να συζητάμε, να σκεφτόμαστε μέσα σε μία μιζέρια για το ποιος είναι ο λιγότερο κακός. Μέσα σε μία μιζέρια που θα λέει ότι αυτά τα δύο ψίχουλα είναι καλύτερο από το τίποτα. Δηλαδή να συμφιλειωθεί η νεολαία να ζήσει μια ζωή με τα λίγα, με τα ελάχιστα και να τις κλέβουν τα πολλά, αυτά που πραγματικά αξίζει και έχει ανάγκη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να συζητάμε όπως όλοι αυτοί μέσα στη Βουλή, εκτός από το ΚΚΕ, που δεν βάζουν τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, τα προβλήματα που έχει η νέα γενιά για συζήτηση, αλλά στείνουν, κακοπαιγμένα είναι η αλήθεια σόου, για το ποιος θα κοροϊδέψει καλύτερα τον ελληνικό λαό. Απέναντι σε αυτή τη μιζέρια, οι μαθητές μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα. Είναι στο χέρι σας να κάνετε την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ, είπανε πριν και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, είναι η μόνη ψήφος που χτυπάει το σύστημα. Και αυτό αποδεικνύεται από το εξής απλό. Το ΚΚΕ ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα έχει ποτέ δεσμεύσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνδιαλέγεται μαζί τους ούτε πάνω από το τραπέζι, ούτε κάτω από αυτό, ούτε μέσα σε κότερα, ούτε στη στεριά. Γιατί το ΚΚΕ τολμάει να τα βάζει με τους μεγάλους ενόχους που όλα τα υπόλοιπα κόμματα γλύφουνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το σάπιο και διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ δεν είναι σαν τα μούτρα τους. Είναι διαφορετικό γιατί παλεύει για κάτι πολύ μεγαλύτερο, για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας, με το λαό πρωταγωνιστή πραγματικά στην εξουσία. Φίλες και φίλοι, εσείς οι μαθητές και πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη αποδείξατε ότι το σύνθημα «Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά» το κάνατε πράξη στα σχολεία και στους δρόμους. Από την αρχή της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα. Από την αρχή της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα ξεχύθηκαν χιλιάδες μαθητές με μπροστάριδες στα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ και έδωσαν απάντηση στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου. Πάλεψαν για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Έδωσαν απάντηση στην προσπάθεια του Υπουργού να πείσει ότι έλεγε είναι καλό για τους μαθητές οι περισσότερες εξετάσεις, η λιγότερη γνώση, τα περισσότερα έξοδα για τις λαϊκές οικογένειες, γιατί αυτά έφερε το νέο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κατά τα άλλα διαφορετική από τις προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, έτσι αυτό αποκαλείται, το ψήφισε τελικά τη Μεγάλη Εβδομάδα με τα σχολεία κλειστά. Τόσο τους νοιάζει η διαμαρτυρία των μαθητών, τόσο τους νοιάζει το τι λένε, τι σκέφτονται οι νέοι της χώρας μας. Γι' αυτό και μάλλον οι φροντιστηριάρχες, οι μόνοι που υπερασπίστηκαν και πανηγύρισαν την ψήφιση αυτού του νόμου, πρέπει μέσα στο Πάσχα να άναψαν μία λαμπάδα ίσα με τον πόη του Υπουργού. Οι εξελίξεις στην παιδεία είναι ένας ακόμα λόγος που επιβεβαιώνει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί σήμερα το ΚΚΕ με χιλιάδες νεανικές μαθητικές ψήφους. Οι μαθητές, το ξέρετε και το ξέρουμε καλά, αναγνωρίζουν στο ΚΚΕ το μόνο κόμμα συμπαραστάτη στο δίκαιο αγώνα τους για το σχολείο και τη ζωή που τους αξίζει. Όταν το ΚΚΕ στήριζε τα δίκαια αιτήματα των μαθητών για το σχολείο και τη ζωή τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα σφύραγαν αδιάφορα, γιατί στην ουσία τα αντιμετώπιζαν εχθρικά αυτά τα αιτήματα. Έλεγαν ότι αυτά που ζητάνε οι μαθητές, δηλαδή σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, είναι ουτοπικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν? Για τέτοια πρόοδο μιλάμε.
Αντιμετωπίζουν όμως εχθρικά τα αιτήματα των μαθητών, των εργαζόμενων, των άνεργων, των συνταξιούχων, γιατί έχουν να υπηρετήσουν άλλα αιτήματα. Τα αιτήματα των μεγαλοεπιχειρηματιών, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και των κορακιών της περιοχής.